Η μυστικότητα, τα ταμπού, οι καταγερούς πολιτικές αντιπαραθέσεις και η προβολή λαϊκίστικων επιχειρημάτων γύρω από το ζήτημα της αμοιβής των βουλευτών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης δίδουν στους πολίτες την αίσθηση της αδιαφάνειας. Μετά από έρευνα αρκετών μηνών και μετεμποδίων, ερευνητέ ελλαδική ιστοσελίδα με την επωνυμία Ο Φορολογούμενο κατάφερε να ρίξουν φω στο θέμα τη αμοιβή των βουλευτών όλων των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση. Οι καλύτερα αμοιβόμενοι βουλευτέ, με βάση τη βασική αμοιβή, είναι τη Ιταλία με 11.703 ευρώ μηνιαίω. Οι χειρότερα αμοιβόμενοι είναι οι βουλευτέ τη Ουγγαρία με 850 ευρώ. Στην Ελλάδα, οι βουλευτέ αμοιβόνται με 5.781 και στην Κύπρο με περίπου 3.585 ευρώ. Σε όλε σχεδόν τι χώρε, η αμοιβή των βουλευτών αποτελείται από δύο τμήματα. Τη βασική αμοιβή και συμπληρωματική αμοιβή, που έχει τη μορφή εξόδων παραστάσεω, επιδομάτων, αποζημιώσεων για αρκετέ δαπάνε. Σε αρκετέ περιπτώσει, μάλιστα, η συμπληρωματική αμοιβή είναι υψηλότερη τη βασική. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, εκτό του βασικού μισθού, παραχωρείται επιπλέον αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπέ 1.170 ευρώ και οικογενειακό επίδομα. Στην Κύπρο, εκτό του βασικού μισθού, 3.640 και 33 σέντ, παραχωρείται επίδομα παραστάσεω 1.708 ευρώ και 60 σέντ, επίδομα γραμματιακών υπηρεσιών 1.025 ευρώ και 16 σέντ και τιμαριθμικό επίδομα παραστάσεω 237 ευρώ και 12 σέντ. Σύνολο δηλαδή 6.611 ευρώ και 24 σέντ. Μετά τις ολικές αποκοπές, 1.295 ευρώ και 93 σέντ, η καθαρή αμοιβή των βουλευτών μας φτάνει τα 5.315 ευρώ και 31 σέντ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονό ότι στη Δανία οι βουλευτέ απολαμβάνουν επίδομα στέγασης δεύτερης κατοικία, δηλαδή εξοχικού, στην Πολωνία παίρνουν δώρο Χριστουγέννων και στη Μάλτα ετήσιο επίδομα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 2.868 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στι ιστοσελίδε 12 Κοινοβουλίων παρέχονται ικανοποιητικέ και επαρκεί πληροφορίε για το ζήτημα τη αμοιβή των βουλευτών. Αντίθετα, οι ιστοσελίδε 15 Κοινοβουλίων δεν αναφέρονται στο ζήτημα. Μεταξύ αυτών που δεν αναφέρονται, περιλαμβάνονται τα Κοινοβούλια τη Ελλάδα και τη Κύπρου, ενώ τα Κοινοβούλια με τα πλέον διάφανα στοιχεία είναι αυτά τη Γερμανία και τη Ιρλανδία.